Τώρα σε αυτό το βίντεο θα δούμε το μαχητικό πακουά στα 9 παλάτια. Θα αναπτύσσει σε 9 θέσεις ή στο δάσος. Το δάσος είναι πολύ αντίπαλο. Πώς περνάμε άπειρους αντιπάλους χρησιμοποιώντας τα 12 μαχητικά ζεύγη άμυνας επίθεσης που είδαμε πριν, 24, συν τα 12 λακτίσματα. Θα τα δείξουμε αργά και με εξηγήσεις και στο επόμενο βίντεο με κανονική ταχύτητα και εφαρμογή. Ας τα δούμε. Κανονικά αυτά έχουν μια τρόπο κίνησης, έτσι. Αλλά τώρα ασχοληθούμε, θα το αφήσουμε να είναι ελεύθερο. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Μπαίνουμε ανάμεσά τους, σαν να έχουμε αντίπαλους πολλούς. Και ξεκινάμε γυρνώντας. Ένα μπλοκάρι, πάμε! Χτυπάμε αυτόν τον άνθρωπο εδώ πέρα. Και από εκεί παρακάτω. Ένα, δύο. Συνεχίζουμε σε αυτόν εδώ. Ένα μπλοκ, πα! Χτύπημα. Γυρνάμε προς το κέντρο. Ένα μπλοκ, πάμε ένα χτύπημα εκεί. Πάλι. Απ, χαμ, βλέπετε. Γυρνάμε, δεχόμαστε μια επίθεση από εδώ. Πα, μπλοκάρω. Τέλειο δροθιά. Φεύγω από την άλλη μεριά. Γυρνάω τώρα, πάω ας πούμε προς τα εκεί. Ένα μπλοκάρω. Πουμ, μια γωνιά. Εδώ αυτό μπορώ να τον περιτριγυρίσω. Γιατί μπορεί να είναι τελείως. Ένα πουμ, χτυπάω. Έχω ξαναδείχνω. Ένα, βλέπετε. Χτύπημα γωνιάς. Ξαναγυρίζω. Αμήνω μέσα εδώ. Πάω γύρω-γύρω από αυτόν και αμήνω. Ένα, τσακ, εκεί. Πάλι. Ένα μπλοκ. Δύο. Αυτό είναι και σκούπα ή ένα άρωμα. Και εδώ ένα γύρισμα. Έχει πολλές εφαρμογές. Κάτσε, το ξαναδείχνω. Ένα, βλέπετε. Εδώ μπορώ να πιάσω το χέρι μου. Πάω. Ωραία, πάμε σε άλλη τεχνική. Ένα μπλοκ, μια γρήγορη επίθεση και ένα χτύπημα. Έτσι. Μα το ξαναδείξουμε. Είναι η τεχνική, το έκτο ζεύγο. Γυρνάμε. Μπλοκ προ τα κάτω, σε μια χαμηλή γροθιά. Βήμα, αυτό που λέμε και μια κουτσά. Πάμε μια κουτσά εδώ. Και ένα χτύπημα προ τα πάνω. Πάλι. Ένα, παμ! Έτσι. Πάμε παρακάτω, στο επόμενο που έχουμε, μπλοκ, η κλασική θέση του πακουά. Και ένα χτύπημα, ευθείας παλάμης. Θα μπορούσα να πω από την έξω μεριά, ανάλογα, τι βρίσκω μπροστά μου. Πάμε σε άλλη τεχνική. Γυρνάμε, μπλοκ, βλέπουμε, σαν παξάω, απ, πουμ, με το πίσω χέρι. Το ίδιο, μπορεί να είμαι κοντά στον άνθρωπο. Πολύ κοντά στον αντίπαλο. Για παράδειγμα, πολύ κοντά στον αντίπαλο. Μια κλωτσιά. Άλλο. Βλέπουμε εδώ, παμ, πατσό. Επίσης εδώ έχουμε και μια τεχνική κλείσιμο μπουξά. Τακ, χτύπημα από πάνω προς τα κάτω. Ένα χαμηλό μπλοκ. Σε μια κλωτσά ίσως. Πουμ. Φυσικά μπορούν να συνδυαστούν και ελεύθερα με κλωτσά, θα το δείξουμε σε λίγο. Έτσι. Το ίδιο. Απ. Χα. Ένα μπλοκ, βλέπουμε εδώ. Αυτή η στάση είναι ένα κοντό, αυτό είναι για μια γρήγορη κίνηση. Θα μπορούσε να είναι και απάτη. Βλέπουμε, θα μπορούσε να είναι κλωτσιά. Από εδώ συνεχίζουμε στις τεχνικές του βαπτισμάτων. Αν είναι κοντά, μια γωνιά ή μια γονατιά. Παπ, παπ, για παράδειγμα. Θέλω λακτίσματα, πρέπει να έχω μια απόσταση. Εδώ. Απομακρύνομαι από τον αντίπαλο και λακτίζω. Για παράδειγμα. Έτσι. Σηκώνω και χτυπάω τον αντίπαλο όπου θέλω. Στον ώμο, όπου θέλω. Από εδώ. Ένα χτύπημα στο πρόσωπο. Με κυκλική κλωτσιά. Ή στην πλάτη. Έτσι. Βλέπουν τα χέρια. Τα χέρια αμήνθηκαν. Παμ. Και χτύπησε. Έτσι. Μετά. Απ'
άλλων. Αυτές οι τεχνικές συγκεκριτικές είναι πιο πολύμαχοι για εξάσκηση. Μπορούν να τα χρησιμοποιηθούν να κατεβούν. Έτσι. Πάμε στην αμυλή κλωτσιά. Ο άλλος τώρα. Χοπ. Εύκολα να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό. Α, εκεί. Θα μπορούσε να είναι μια σκούπα. Ή σε μεγαλύτερη απόσταση, ένα ψηλότερο λάκτισμα, μια κλωτσιά δεν πτώει κάθετη ή οποιαδήποτε άλλη χρήση. Άκω τώρα, απ' έξω, σαν όμως το γόνατο. Αυτό θα μπορούσε να γίνει πιο ψηλό, στο κεφάλι. Χαμηλή πατή κλωτσιά, βλέπετε εδώ ένα διπλό, για παράδειγμα. Τώρα, πουμ, το ξαναδείχνω να φανεί καθαρά, ένα χαμηλό πατητό κάρφωμα. Το οποίο μπορεί να γίνει και ψηλό. Έτσι. Από εκεί. Μια κλωτσιά με τη φτέρα να μέσα. Εδώ. Θα μπορούσε. Πα! Κατευθείαν μια πηδηχτή κλωτσιά από εδώ πέρα. Και άλλες πολλές τεχνικές που μπορούμε να κάνουμε. Μετά παίρνουμε μια ανάσα και κινούμαστε. Αυτά φυσικά θα μπορούσαν να γίνουν και ελεύθερα. Μετά κινούμαστε λιγάκι να συνηθίσει το σώμα μας ελεύθερα μέσα στον χώρο μεταξύ των αντιπάλων μας. Το μάτι μας βλέπει τα πάντα γύρω μας. Νιώθουμε που υπάρχουν αντίπαλοι. Και σιγά σιγά βγαίνουμε από τον κύκλο, χαλαρώνουμε